Ότι πράγματι στο συγκεκριμένο χώρο υπήρχε ένα οικόπεδο το οποίο άνοιγε στους δικαιοπαρόχους κληρονόμους του Λεώνα Δραγούμη. Εν συνεχεία το 1904 έχουμε και άλλη επιβεβαιωτική επιστολή του Λεώνα Δραγούμη που επιβεβαιώνει την ύπαρξη αυτού του σπιτιού, επιβεβαιώνει δε ότι γράφεται και μέσα ή γράφει την επιστολή και μέσα από το σπίτι. Το σπίτι αυτό καταστράφηκε το 1912. Μετά από τη λιλάτηση των Τούρκων, όπως είναι γνωστό. Το 1915, σε μεταγενέστερο συμβόλαιο που υπάρχει της οικογένειας Ρακά, που συνορεύει το εκείνο που συνορεύει με το οικόπεδο του ή της οικογένειας του Λεώνα Δραγούμη, προκύπτει ότι αυτός ο χώρος, αυτό το οικόπεδο που υπάρχει εκεί, έχει σύνορα με την ιδιοκτησία του Λεώνα Δραγούμη, που πλέον είναι κοινοτικό, που χαρακτηρίζεται ως κοινοτικό. Από εκεί και έκτοτε υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες, όπως επίσης υπάρχουν και πάρα πολλές φωτογραφίες. Υπάρχει η ανάθεση σε ένα ιστορικό, ο οποίος έχει κάνει ένα σχεδιάγραμμα με το πώς από μαρτυρίες, πώς θεωρείται ότι θα ήταν το σπίτι του Λεώνα Δραγούμη. Και σήμερα ερχόμαστε όπου έχουμε μοναδικό κληρονόμο εν ζωή, ο οποίος ασχολείται, ο κύριος Μάρκος Δραγούμης, ο οποίος επιβεβαιώνει και ο ίδιος προφορικά ότι αυτό το ακίνητο στο συγκεκριμένο χώρο, που αφορά και ένα τμήμα του επίμαχου ή επίδικου, αν θα προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία ακίνητου, αφορά το ακίνητο το ιστορικό του Λεώνα Δραγούμη, της οικογένειας των κληρονόμων του Λεώνα Δραγούμη. Εγώ πάρα πολλά, απλά θα εδώ ήρθαμε περισσότερο για να ακούσουμε τους, και να πάρουμε και κάποιες επιπλέον πληροφορίες, οι οποίες όλες μαζί αυτές θα συγκροτηθούν και θα αποτελέσουν τη δομή για την επικύρωση, να πω, γιατί δεν θα πω διεκδίκηση, γιατί εμείς, εγώ τουλάχιστον προσωπικά με όλα όσα έχω ακούσει, έχω πιστεί ότι πράγματι αυτό το οικόπεδο ήταν των Δραγουμαίων, του Λεώνα Δραγούμη, άρα και μόνο ξαναλέω για ηθικούς και ιστορικούς λόγους, που δεν σας κρύβω ότι δεν θα μείνει η ιστορία εδώ, ήδη έχει εμπλακεί και το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογία, γιατί όταν μάλιστα για τέτοιου είδους θέματα και για πολύ πιο απλά έχουν ενεπλακεί, αντιλαμβάνεστε το τι πρόκειται να γίνει για ένα τέτοιο είδους θέμα.